προσέρχεστε αυτοβούλος και αβιάστος στην ιερή αυτή τελετή του γάμου. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ ενώπιον της παρουσίας του Κυρίου και της Εκκλησίας που παραβρίσκεται, να προσευχηθούμε στον Κύριο να ενώσει τους δύο αυτούς νέους με τον ιερό δεσμό του γάμου. Επομένως, ας προσευχηθούμε. Αφού Δανιήλ Γρίβας, παρακαλώ, να μας φέρει μια προσευχή. Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δύο μας αδέρφια, τον Λευτέρη και τη Μαρία, κύριε Θεέ μου, που αποφάσισαν να παντρευτούν, κύριε Θεέ μου, εσύ να τους ενώσεις με τον ιερό δεσμό του γάμου, κύριε Θεέ μας, εσύ να τους ευλογήσεις κατά πάντα με κάθε ευλογία, κύριε, πνευματική και ειδική, εσύ να είσαι πάντα δίπλα τους, κύριε Θεέ μου, να τους προστατεύσεις από κάθε κακό, κάθε κίνδυνο, από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, κύριε Θεέ μας. Εσύ να τους δίνεις πάντοτε ευλογημένες λύσεις στα προβλήματά τους, Κύριε, και να τους δίνεις τέλεια δώρα από τον ουρανό, Κύριε Θεέ μου. Γιατί κάθε πρώτη αγαθή και κάθε τέλειο δώρο από σένα προέρχεται, Κύριε Θεέ μου, από σένα κατεβαίνει, που είσαι ο αγαθός Πατέρας, ο οποίος πάντοτε μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε Θεέ μας. Η χάρη σου και το ελαιό σου να είναι πάντοτε στη ζωή τους, Κύριε. Εσύ ο Θεός να τους δώσεις ευλογημένους αποχώνους, Κύριε Θεέ μας. Αμήν, Κύριε Θεέ μας. Αλληλούια. Να τους στολίσεις με κάθε πνευματικό στολίδι, Κύριε Θεέ μας. Να τους κάνεις ένα φως για τους γύρω τους ανθρώπους, Κύριε Θεέ μας. Και να τους αξιώνεις πάντοτε να σε ακολουθούν και να σε υπηρετούν. Ευλόγησε, Κύριε Θεέ μου, τους γονείς, ευλόγησε τους συγγενείς, ευλόγησε όλους τους αδελφούς, ευλόγησε όλους τους παρεμπιστομένους. Και να μας αξιώσεις, Κύριε Θεέ μου, όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια και να πεθάνουμε. Ανάλαβε, σε παρακαλώ, με το λόγο που οποίο θα αναπτυχθεί την ώρα αυτή, κύριε Θεέ μου, να είναι προς υποδομή και για τη δόξα του Αγίου Ονόματός του. Σε ευχαριστούμε, παραδίδουμε τους εαυτούς μας και όλη μας τη ζωή στα χέρια τα δικά σου. Είμαστε σίγουροι ότι εσύ θα μας ευλογήσεις, κύριε Θεέ μας, και θα κάνεις περισσότερα από όσα εμείς ζητούμε ή περιμένουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμεθα. Αμήν. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ. Τι χαρά κι εσύ να έρθεις στο Χριστό, πλήρωσε τη λύτρωση με αίμα, για να έχεις τώρα μέσα στην καρδιά την αλήθεια και τη λευτεριά. Κι από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού και πιο βαθιά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Είναι ασύγκριτη, απέραντη και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική. Κι από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού και πιο βαθιά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Είναι ασύγκριτη, απέραντη και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε για την χαρά που έχουμε να βρισκόμαστε στο γάμο αυτό. Δύο υπέροχα παιδιά, ο Λευτέρης και η Μαρία, πήραν αυτή την απόφαση να ενώσουν τη ζωή τους και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε εδώ, να τους καμαρώσουμε, αλλά το πιο σημαντικό να προσευχηθούμε ο Κύριος να τους ευλογήσει σε αυτό το καινούριο δρόμο τους, να είναι κοντά τους, να είναι μαζί τους. Είναι πολύ σημαντική η τελετή του γάμου, είναι πάρα πολύ σημαντική η ώρα αυτή κατά την οποία οι νέοι αυτοί έρχονται εδώ και ζητάνε την ευλογία του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και χαιρόμαστε γιατί ο Κύριος είναι και ο ίδιος παρόν για να ευλογήσει κατά πάντα
το γάμο αυτό. Διαβάζω από το βιβλίο της Γένεσης, δεύτερη σελίδα. «Έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Για να βρούμε τον γάμο και να μιλήσουμε για αυτόν πρέπει να πάμε στην αρχή, εκεί που ξεκινάνε όλα. Και στο βιβλίο της Γένεσης βλέπουμε πώς ξεκινάνε, πώς ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο. Πώς τον φτιάχνει? Τον φτιάχνει από χώμα, από τη γη. Είναι γνωστό ότι ο Θεός δεν θέλει κάτι σπουδαίο για να φτιάξει κάτι τόσο όμορφο. Ο Θεός με λίγα πράγματα μπορεί να κάνει μεγαλεία, γιατί είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι η πνοή του παντοδυνάμου Θεού. Έτσι λοιπόν τον άνθρωπο δεν διαλέγει να τον φτιάξει από ένα πολύτιμο υλικό της γης αυτής, αλλά τον φτιάχνει από απλό χώμα, από τη γη. Είναι η απλότητα του Θεού. Και τον φτιάχνει, το σχηματοποιεί και στη συνέχεια ενεφύσισε στους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και καθώς φυσάει ο Θεός, πνοεί, αυτή η πνοή του παντοδυνάμου Θεού έχει ζωή. Και ο άνθρωπος γίνεται σε ψυχή ζώσα. Οι μελετητές συμφωνούν εδώ ότι ο άνθρωπος αποκτά γνωστική συνείδηση, διαφοροποιείται από όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, ο άνθρωπος, το κεντρικό πρόσωπο στο οποίο εκδηλώνεται όλη η αγάπη του Κυρίου. Και ο άνθρωπος πλέον είναι το στολίδι της δημιουργίας και συγκεντρώνει επάνω του όλη την αγάπη του παντοδυνάμου Θεού. Και καθώς ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, βρίσκεται σε αυτό το τέλειο περιβάλλον, απολαμβάνει, ο Θεός διαπιστώνει κάτι το οποίο δεν έρχεται ο Αδάμ να το παρουσιάσει ως πρόβλημα, ότι είναι μόνος του δηλαδή. Δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει την έλλειψη αυτή, γιατί απλούστατα απολαμβάνει αυτή την παρουσία του Θεού, αυτή την ομορφιά του να βρίσκεται στον κήπο της Εδέμ. Δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει ότι μέσα σε αυτό υπάρχει μια έλλειψη. Έτσι λοιπόν είδε ο Θεός και είπε, Κύριος ο Θεός, λέει στο εδάφιο 18, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν πήγε ο Αδάμ να παραπονεθεί, δεν πήγε ο Αδάμ να εκφράσει το παράπονό του ενδεχομένως ή την έλλειψη αυτή, αλλά ο ίδιος ο Θεός προβλέπει για τον άνθρωπο και ο Θεός προβλέπει την ευλογία του ανθρώπου μέσα στο γάμο του. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, θα κάμω εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Η απόφαση του Θεού, το σχέδιο του Θεού, που είναι πάντα το καλύτερο, είναι το τέλειο, είναι ακριβώς αυτή. Θα κάνω ένα βοηθό όμοιο με αυτόν. Με αυτόν. Η λέξη βοηθός δεν πρέπει να μας δυσκολεύει εδώ ερμηνευτικά, δεν σημαίνει ότι θα κάνει ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει μικρότερη αξία. Άλλωστε, στη γραφή υπάρχει η έννοια του βοηθού, η οποία αποδίδεται πολλές φορές στον ίδιο το Θεό. Και ο ψαλμωδός λέει, ο Κύριος βοηθός μου. Αλλά θα κάνω βοηθό όμοιο με αυτόν, έχει ακριβώς αυτή την έννοια, ένα πρόσωπο με το οποίο να μοιραστούν τη ζωή τους. Ένα πρόσωπο το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά. Ένα πρόσωπο με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι. Και το εντυπωσιακό της περιγραφής εδώ στη Γένεση είναι ότι ο Θεός δεν ξανακάνει από την αρχή χώμα από τη γη, δεν κάνει πάλι την ίδια διαδικασία όπως έγινε την πρώτη φορά, αλλά ο Θεός, λέει στο 21 εδάφιο, επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και κοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε τη σάρκα με σάρκα των τόπων αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία ανέλαβε από του Αδάμης γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Παίρνει την πλευρά του. Κάνει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια χειρουργική επέμβαση, αποσπά την πλευρά του Αδάμ και από την πλευρά αυτή κατασκευάζει την Εύα. Και μετά την έκσταση στην οποία βρέθηκε σε αυτή την άρκωση, ας το πούμε, ο Αδάμ, καθώς συνέρχεται, ο Θεός του παρουσιάζει τη σύντροφο της ζωής του. Πάντοτε διαβάζοντας αυτή την αφήγηση, εδώ, αυτή την περιγραφή από τον Λόγο του Θεού, στέκομαι πολύ στο 23 εδάφιο, όπου βλέπουμε την αντίδραση του Αδάμ απέναντι σε αυτό το δημιούργημα του Θεού. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι απλά, ο Αδάμ ενθουσιάζεται. Αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εικόνα μπροστά μας, είναι ένας ενθουσιασμός για το πρόσωπο αυτό το οποίο βλέπει. Δεν το περίμενε το ίδιος. Πόσο όμορφη είναι. Πόσο ευχαριστημένος είναι
από το δώρο αυτό του Θεού, γιατί έτσι το αντιλαμβάνεται. Και γι' αυτό αναφωνεί και λέει, τούτο τώρα είναι οστούν εκ των οστέων μου, σάρξ εκ της σαρκός μου. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή από τον ίδιο μου τον εαυτό. Και μέσα σε αυτή την εικόνα και μέσα σε αυτή τη φράση που λέει ο Αδάμ, στην πραγματικότητα βλέπουμε το σκοπό του γάμου, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, τους οποίους ο Θεός φέρνει κοντά, έναν άνδρα, μία γυναίκα, να ενωθούν και να μοιραστούν τη ζωή τους. Κάτω από την ευλογία του Θεού, μαζί με τη βοήθεια του Κυρίου, να μοιραστούν τη ζωή τους και να προχωρήσουν ενωμένοι σε χαρές και σε θλίψεις, γιατί η ζωή τα έχει όλα. Να αντιμετωπίσουν όλα τα εμπόδια, να αντιμετωπίσουν όλες τις δυσκολίες. Αλλά τι όμορφη αυτή η αντίληψη του Αδάμ. Είναι δικό, είμαι εγώ το πρόσωπο αυτό που βλέπω, δεν είναι ένα ξένο πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να κυριαρχεί μέσα στο γάμο και είναι η βασική διδασκαλία περί γάμου μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν είναι ένας συνεταιρισμός, δεν είναι μια τέτοια σχέση, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος, καθώς παρουσιάζει την γυναίκα του Αδάμ, την Εύα, όπως ονομάστηκε μετά, λέει στο 24 εδάφιο, αυτή την βασική ιδέα του γάμου. Πολλές φορές λέμε ότι είναι ίσως το γαμήλιο κήρυγμα, έχουμε μια γαμήλια τελετή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, την οποία τελεί ο ίδιος ο Θεός. Και δίνει έναν κανόνα, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέραν αυτού και τη μητέρα αυτού. Θα προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Στην πραγματικότητα εδώ έχουμε τρία, ας το πούμε, βήματα, είναι τρία ρήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την πρόταση. Το πρώτο είναι θα αφήσει ο άνθρωπος. Το δεύτερο είναι θα προσκοληθεί και μετά έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Θέλουν συνείστε. Έτσι λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Φυσικά ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα είχαν πατέρα και μητέρα. Ο Θεός τους έφτιαξε. Αλλά βλέπετε, είναι μια βασική διδασκαλία περί γάμου, την οποία ο Θεός θέτει, μια βασική αρχή. Θα αφήσει ο άνθρωπος. Το θα αφήσει ο άνθρωπος δεν σημαίνει ότι πάβει να αγαπά, πάβει να ενδιαφέρεται, διακόπτονται οι σχέσεις. Άλλωστε, είναι γνωστό το αρχαίο ρητό που λέει «Ευχέ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων». Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική η στάση των γονέων στο γάμο δύο παιδιών, οι προσευχές τους, έτσι ο σωστός τους τρόπος, το σωστό παράδειγμα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και να συντροφεύουν την καινούργια οικογένεια. Αλλά αυτό το οποίο εδώ μας λέει, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Δηλαδή κάτι καινούριο γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια καινούργια οικογένεια. Ένα ζευγάρι το οποίο αρχίζει ανεξάρτητα να ζει τη ζωή του. Και το δεύτερο ρήμα που διαβάσαμε, θα προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού. Αυτή η προσκόληση για την οποία κάνει λόγο εδώ η Γραφή είναι μια προσκόληση αγάπης. Είναι μια τρυφερή ένωση, η οποία έχει ρίζες, καθώς αντλεί, θα μπορούσαμε να πούμε, την αγάπη αυτή από το πρόσωπο και από την παρουσία του Θεού. Και αυτή η κοινωνία με τον Θεό δίνει δύναμη στην αγάπη αυτών των δύο προσώπων, έτσι ώστε να είναι προσκολλημένος ο ένας τον άλλον. Και τελικά θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Θα υπάρχει δηλαδή αυτή η ένωση, οι δύο να είναι μία σάρκα. Φυσικά δεν πάβει ποτέ ο καθένας να έχει την προσωπικότητά του. Δεν έχουμε μία αλλίωση προσωπικότητα στο γάμο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μία ταύτιση. Μία ταύτιση αγάπης, διατηρούνται ανεξάρτητα τα πρόσωπα, ανεξάρτητες προσωπικότητες μπροστά στο Θεό, οι οποίες όμως έχουν μία τέτοια βαθιά σχέση που σαν να είναι μία σάρκα, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό είπε ο Κύριος, αυτή είναι η βασική αρχή του γάμου, αυτό είναι που ο Θεός έχει σχεδιάσει από την αρχή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι όταν ο Κύριος διακόνησε στον κόσμο αυτό, επανέλαβε αυτά τα λόγια του πατέρα στον κήπο της Εδέμ, συμπληρώνοντας ή ας το πούμε έτσι επισημένοντας ότι εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια,
μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, μέσα στην ιστορία ακόμα και του λαού του Θεού, την παλαιά εποχή, είδαμε μία, φάνηκε να υπάρχει μία παρέκκληση. Την εποχή που ο Χριστός ήρθε, δεν υπήρχαν αυτά τα ιδεώδη τα οποία διαβάζουμε εδώ. Μάλιστα, από αιώνες πριν έρθει ο Χριστός, οι προφήτες διαμαρτυρόντουσαν και φωνάζανε και λέγανε ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει τον άνθρωπο να σκεπάζει με τη βία με το ένδυμά του. Και πάντοτε ο Θεός με τον Λόγο Του παρακινεί τους ανθρώπους ώστε να κάνουν ίσιους δρόμους στα πόδια τους για να είναι ευλογημένοι στη ζωή τους και να είναι ευλογημένος ο γάμος τους. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος ήρθε, το πρώτο θαύμα σύμφωνα με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, γίνεται σε έναν γάμο. Στον περίφημο γάμο της Κανά, και έχουμε την αρχή των θαυμάτων του Χριστού. Είναι πολύ αξιόλογο νομίζω αυτό, ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος βγαίνοντας στη διακονία, πηγαίνει σε ένα γάμο. Σε ένα γάμο. Θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, τη διακονία του με ένα θαύμα ενός ασθενούς, να κάνει, ξέρω εγώ, μια άλλη ενέργεια, κάτι το πιο εμφανές, κάτι πιο εντυπωσιακό. Αλλά ο Κύριος βρίσκεται σε ένα γάμο. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το πρώτο θαύμα του Χριστού σε ένα γάμο. Και μάλιστα, όπως ο Ιωάννης γράφει την περικοπή αυτή, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 935, λέει ότι έγινε ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν η μητέρα του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις των γάμων. Είχανε αυτή την, ας πούμε, τύχη εντός εισαγωγικών οι νεόνιοι φυτώτε να έχουν την ευκαιρία να φωνάξουν τον Χριστό να είναι στο γάμο τους. Φυσικά ο Χριστός ήταν τότε παρόν σωματικά, αλλά έκτοτε παρίσταται σε κάθε γάμο όταν του ζητηθεί. Και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος παρίσταται στο γάμο αυτό γιατί του έχει ζητηθεί. Το ζητήσανε και ο Λευτέρης και η Μαρία, οι γονείς τους, ζητήσανε τον Κύριο να παραβρίσκεται και πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι παρόν. Είναι αόρατος ανάμεσά μας, αλλά είναι παρόν, με τον ίδιο τρόπο ενεργεί. Και αυτό το πιστεύουμε μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε με τον ίδιο τρόπο που ευλόγησε τότε, έκανε το νερό κρασί, θα πούμε πάνω σε αυτό μερικές σκέψεις, με τον ίδιο τρόπο να ενεργήσει από αυτή τη στιγμή στο γάμο αυτό και για πάντα. Και η πορεία των παιδιών αυτών, του Λευτέρη και της Μαρίας, να είναι μια πορεία πραγματικά ευλογίας, μια πορεία που θα μας δίνει χαρά, καθώς θα ενώνονται περισσότερο, θα ενώνουν περισσότερο τη ζωή τους. Και θα αποτελούν ένα ζευγάρι για το οποίο όλοι θα μπορούμε να λέμε αυτά τα παιδιά τα ευλόγησε ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Ήταν στο γάμο τους και τα ευλόγησε τότε και εξακολουθεί να τα ευλογεί μέσα στην πορεία της ζωής τους καθώς αυτό ζητάνε. Έτσι λοιπόν, στο γάμο αυτόν υπήρξε ένα πρόβλημα. Έλειψε ο ίνος. Έλειψε ο ίνος αυτόν τον γάμο. Υπήρχε μια έλλειψη. Συνήθως ο Ιουδαϊκός γάμος, διαβάζουμε από τις ιστορικές πηγές, μπορεί να διαρκούσε και αρκετές μέρες, δεν ήταν μόνο ένα τραπέζι μιας μέρας, αλλά μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και 7 μέρες. Ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβαινε στην περιοχή εκείνη και ήταν μια μεγάλη χαρά για τους γείτονες, για τους συγγενείς, για όλη την τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, το σημαντικό ήταν το κρασί. Άλλωστε στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο ίνος, το γάλα, το λάδι είναι τρία υλικά τα οποία δείχνουν κατά κάποιον τρόπο την ευόδοση του Θεού, την κατευόδοση του Κυρίου στο λαό του. Και ο ίνος ήταν πολύ σημαντικό, αλλά έλειψε αυτός ο ίνος, λείπει. Και ο ίνος συμβολίζει πολλές φορές και την ευθυμία, τη χαρά. Και μπορεί να υπάρξει μια έλλειψη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, διότι όταν είναι παρόν, τακτοποιεί αυτές τις ελλείψεις. Και αυτό είναι έτσι το πολύ ενθαρρυντικό μέσα σε ένα χριστιανικό γάμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην διορθώνεται. Δεν υπάρχει δυσκολία η οποία να μην μπορεί να ξεπεραστεί. Γιατί? Γιατί είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό να κρατήσει δύο ανθρώπους ενωμένους και αγαπημένους και να τους στάσει μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, εδώ ο ίνος έλειψε και
η μητέρα του Κυρίου λέει, ίνον δεν έχουσι, εμέσως δηλαδή του ζητάει να λύσει το πρόβλημα. Και ο Κύριος λέει εδώ μια πολύ ωραία φράση, ότι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτη η ώρα μου. Δεν ήρθε έτη η ώρα μου. Δόξα στο Θεό, που πω οίκη η ώρα μου. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια ώρα κατά την οποία ο Θεός ενεργεί. Και αυτή η ώρα δεν έχει να κάνει με την ώρα του ανθρώπου. Υπάρχει η ώρα του ανθρώπου, αλλά υπάρχει η ώρα του Θεού. Και η ώρα του Θεού είναι αυτή που έχει αξία. Είναι η ώρα της ενέργειάς του, της επέμβασής του. Και η μητέρα του καταλαβαίνει, ό,τι θα σας πει, κάντε. Όταν θα σας το πει, όπως θα σας το πει, έτσι να το κάνετε. Και συμβαίνει αυτό το φοβερό γεγονός. Εκεί υπήρχαν 6, λέει, λίθινες ιδρίες κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων. Είναι αξιοσημείωτο εδώ να πούμε σε αυτό το θαύμα εδώ που διαβάζουμε, ότι αυτές οι ιδρίες δεν περίχαν νερό το οποίο χρησιμοποιούσαν για να πιούνε, για να κάνουν τις οικιακές τους δουλειές, αλλά ήταν νερό το οποίο υπήρχε για το έθος του καθαρισμού, δηλαδή για να εξυπηρετήσουν όλα αυτά τα τελετουργικά του Ιουδαϊσμού και των θυσιών. Και ο Κύριος λέει, γεμίστε τις ιδρίες και στη συνέχεια πάρτε από αυτές τις ιδρίες και μοιράστε. Και γίνεται το καταπληκτικό, το νερό γίνεται κρασί. Και αυτό το ότι το νερό έγινε κρασί είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με ένα θάμπος, αλλά έχει και ένα μεγάλο μήνυμα αυτό, νομίζω, το οποίο αφορά το γάμο. Πώς δηλαδή αυτό το οποίο δεν φτάνει για τον άνθρωπο, αυτό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, έρχεται ο Θεός και το καλύπτει και μπορεί να κάνει το νερό κρασί και μπορεί τον άνθρωπο πριν από το γάμο του να τον πάρει και να τον οδηγήσει στο γάμο και στο γάμο να φανεί η δύναμη του Θεού, να φανεί η πληρότητα του Θεού, να εξυπηρετηθούν δηλαδή οι σκοποί του Θεού για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το νερό γίνεται κρασί και δεν γίνεται απλώς κρασί, αλλά γίνεται το καλύτερο κρασί γιατί είναι η ενέργεια του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το μεγάλο μήνυμα μέσα στο γάμο, το πρώτο θαύμα του Χριστού. Το νερό μπορεί να γίνει κρασί. Δόξα στον Θεό. Η συνηθισμένη, ας το πούμε, ζωή μπορεί να γίνει μια ζωή ευλογημένη. Μια ζωή η οποία είναι αδιάφορη. Δεν έχει νόημα, μπορεί να αποκτήσει νόημα, μπορεί να αποκτήσει περιεχόμενο, μπορεί να γίνει σημαντική, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μέσα από τη χάρη την οποία ο Θεός κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι σημαντική η παρουσία του Θεού στο γάμο. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία να προσευχόμεθα στο ξεκίνημα μιας τέτοιας πορείας ο Θεός να ευλογήσει. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο γάμος. Να προσευχηθούμε. Να συμπαρασταθούμε στα αδέλφια μας και να ζητήσουμε από τον Κύριο την ευλογία του μέσα στη ζωή τους, ώστε να διατηρηθούν ενωμένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ένα ερώτημα που τίθεται εδώ, δηλαδή αρκεί μια ευλογημένη τελετή, μια προσευχή την ώρα της τελετής και από εκεί και πέρα είναι εξασφαλισμένη όλη η πορεία. Η Γραφή μας διδάσκει ότι υπάρχει εργασία μέσα στο γάμο. Υπάρχει εργασία. Και για αυτή την εργασία στο γάμο θα μας μιλήσει ο Απόστολος Παύλος και θα μας εξηγήσει οι γυναίκες, λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους, υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός και ο Χριστός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άντρας αυτών κατά πάντα. Και μιλάει για τις γυναίκες και λέει για τις γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους, δηλαδή να τους ακούνε. Στη συνέχεια θα μιλήσει για τους άντρες και θα πει άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Ερώτηση. Οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, οι γυναίκες να μην αγαπάνε τους άντρες τους. Ασφαλώς και οι γυναίκες πρέπει να αγαπάνε τους άντρες τους και οι άντρες τις γυναίκες τους, αλλά η έμφαση είναι στην αγάπη των ανδρών προς τις γυναίκες. Με τον ίδιο τρόπο και το υποτάσσεστε οι γυναίκες στους άντρες σας δεν είναι μονόπλευρο, είναι και αυτό αμφίπλευρο. Όπως δηλαδή η γυναίκα πρέπει να ακούει τον άντρα της στο γάμο, έτσι και ο άντρας πρέπει να ακούει τη γυναίκα του. Πρέπει να δίνει σημασία σε αυτό που λέει, γιατί αυτό είναι σεβασμός. Αλλά είναι η έμφαση στις γυναίκες να ακούνε
Και η έμφαση στους άντρες να αγαπάνε. Προφανώς υπάρχει λόγος γι' αυτό, που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε, αλλά υπάρχει κάποιος λόγος που ο Θεός το κάνει αυτό μέσα στο λόγο του και δίνει έτσι τη διδασκαλία. Όμως δεν πρέπει να απομονώνουμε ότι μόνο για τον άνδρα είναι να αγαπάει, μόνο για τη γυναίκα να ακούει. Υπάρχει στο γάμο μια συνέργεια. Υπάρχει στο γάμο μια σύνδεση προσώπων εισάξιων, προσώπων ομότιμων. Και αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιτυχία ενός γάμου είναι ο σεβασμός, ο οποίος πρέπει να υπάρχει, σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες, όπως διαβάσαμε, να υποτάσσεστε στους άντρες σας ως εις τον Κύριο, με αυτή τη συνέστηση ότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας του σώματος. Και φέρνει παράδειγμα την Εκκλησία, η οποία υποτάσσεται στον Χριστό. Και έτσι οι γυναίκες υποτάσσονται στους άντρες τους κατά πάντα. Δόξα στον Θεό. Με μια τέτοια διάθεση, καλοπροαίρετη, να ακούσουν, να, έτσι λένε πολλές φορές οι μανάδες ή οι γιαγιάδες για τα εγγόνια τους, λέει το παιδί, μη μου το κακοκαρδίζεις, μη μου το έτσι, στενοχωρείς, μη μου έτσι, το κάνεις να αισθανθεί άσχημα. Έχουν ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Και αυτό το ενδιαφέρον πρέπει να υπάρχει της γυναίκας στον άντρα, του άντρα στη γυναίκα. Να είναι ευχαριστημένος ο άλλος και να ανθεί μέσα στο γάμο του. Να ανθεί και τελικά να καρποφορήσει. Στη συνέχεια μιλάει για τους άντρες και εδώ λέει πολλά εδάφια για τους άντρες μέσα στο γάμο τους, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με έναν πολύ έτσι ισχυρό, θα μπορούσαμε να πούμε, ρόλο, και ο ρόλος είναι ρόλος αγάπης, ταυτίζονται με τον Χριστό, ο οποίος αγάπησε την Εκκλησία. Η αγάπη του Χριστού στην Εκκλησία. Το ποιο παράδειγμα φέρνει, με ποιο παράδειγμα παραδειγματίζει τους άντρες στο γάμο τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα του Χριστού, της θυσίας του, της προσφοράς του. Η αγάπη του δεν ήταν μια αγάπη έτσι μέσα σε κάποιο τέλος. Υπάρχει αυτή η φοβερή αναφορά του Ιωάννη ότι αγαπήσας, λέει, τους δικούς του στον κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησαν αυτούς. Δηλαδή, εις τέλος. Αυτό το εις τέλος δεν είναι χρονικό, αλλά έχει να κάνει με την τελειότητα αυτής της αγάπης, που τελικά φαίνεται μέσα από τη θυσία. Η θυσία δείχνει την τελειότητα της αγάπης του Χριστού. Και το παράδειγμα των ανδρών στο γάμο τους είναι το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος μπαίνει μπροστά και παίρνει τη θέση του κατάδικου και αναλαμβάνει ο ίδιος να πληρώσει κάτι το οποίο ο ίδιος δεν χρώσταγε. Από αγάπη, καθαρή αγάπη, μια αγάπη ειλικρινή. Δόξα στον Θεό. Έτσι λέει οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Και εδώ έχουμε βέβαια έναν φοβερό ύμνο, θα μπορούσαμε να πούμε, στην αγάπη του Χριστού, όπως ο Απόστολος Παύλος. Και από μόνο ορισμένα σημεία, στο 27 εδάφιο λέει ότι για να την παραστήσει σε αυτόν ένδοξον εκκλησία, μία έχουσα κοιλίδα, ρητίδα, ητή των τιούτων, αλλά για να είναι αγία και άμωμος. Και επίσης λέει, κανένας δεν μίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, όπως και ο Κύριος την εκκλησία, εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν. Φοβερές φράσεις, εκτρέφει και περιθάλπει. Το ρήμα θάλπο που χρησιμοποιείται στο αρχαίο κείμενο είναι μια φοβερή λέξη, μια φοβερή έννοια. Αυτό το θάλπο λειτουργεί δηλαδή σαν μια πηγή ελπίδας. Αυτό είναι το θάλπο, μια τρυφερή στοργή, η οποία λειτουργεί σαν πηγή ελπίδας για τον άλλον. Και είναι αυτό που συμβαίνει στην αδυναμία, στο πρόβλημα κάποιου προσώπου, που ο άλλος έρχεται και λέει, μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ, μαζί θα είμαστε, θα σε βοηθήσω. Και γι' αυτό λέμε ότι η διδασκαλία περί γάμου στην Παλαιά Διαθήκη είναι μία από τις τουλάχιστον σημαντικές διδασκαλίες, είναι αυτό που αναφέρεται στον Εκκλησιαστή. Καλύτεροι οι δύο από τον έναν. Αν ο ένας πέσει, ο άλλος τον σηκώνει. Και εκεί καταλήγει και λέει, και το τριπλούν σκηνίων δεν κόβεται εύκολα. Και αυτό το τριπλό σκηνί είναι ο Χριστός, ο οποίος δυναμώνει και τους δύο και κάνει το σκηνί τριπλό, δεν μπορεί να κοπεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο γάμος, τελειώνοντας, θέλω να πω, είναι μια πραγματική ευλογία για τον άνθρωπο. Αρκεί να το εκτιμήσει και να ζητήσει από τον Θεό αυτό το δώρο που του έδωσε, να μπει σε έναν γάμο. Πραγματικά
να το εργαστεί με τον καλύτερο τρόπο. Να το εκτιμήσει το δώρο αυτό και να το εργαστεί. Αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εφεσίους στην πραγματικότητα είναι η εργασία για το γάμο. Και τελικά ένας ευλογημένος γάμος, ένας ευτυχισμένος γάμος είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο πραγματικά σε μια πραγματική έτσι, ευλογία, μια πραγματική ανάπαυση. Πολλές φορές περπατώντας στον δρόμο συναντάω ηλικιωμένα πρόσωπα τα οποία περπατάνε μαζί και κρατιούνται χέρι-χέρι. Και όταν το βλέπω αυτή την εικόνα, μέσα μου χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι παντρευτήκανε ενώ ήταν νέοι, διανύσανε την πορεία της ζωής τους και εξακολουθεί ο ένας να κρατάει το χέρι του άλλου. Δόξα στον Θεό. Και πιστεύουμε και διακηρύττουμε μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου ότι αυτό γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μέσα στον κύκλο του Θεού. Όσο πιο πολύ ενωμένος είσαι με τον Κύριο, τόσο πιο πολύ αυτό μπορεί να λειτουργεί στο γάμο. Και ο γάμος να γίνεται μια πηγή χαράς, μια πηγή ευλογίας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Μπορούμε να ψάλουμε τον ύμνο 541. Ύμνος 541. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους δύο έθεσ' αυτούς κατ' εικόνα Θεού και ευλόγησε τον γάμο. Δόξα, δόξα σε θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε. Πατέρα, δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαν φως να προβάλλει. Με την υπακοή και την πίστη σε ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε. Πατέρα, ασταθούμε στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμωνα αυτούς και προστάτευα αυτούς. Ουράνιε Πατέρα, δόξα σε θεπίτη, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί με τον ύφος αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Αγαπητέ αδελφέ Λευτέρη, είσαι απολύτως βέβαιος ότι Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή Μαρία για σύζυγο, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, η ενάρετος γηνή παρακυρίου δίδεται. Αμήν, σίγουρος. Υπόσχεσαι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού ότι θα την αγαπάς σαν το δικό σου σώμα, όπως ο Κύριος Ιησούς αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα ζεις μαζί της με φρόνηση, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αποδίδοντας αυτήν τιμή, σας εσκέπω ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις αυτή την οφειλωμένη εύνοια σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου και δεν θα είσαι πικρός προς αυτή. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο ο θάνατος κατά την εντολή του Κυρίου, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζεξε άνθρωπο σας μη χωρίζει. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητή αδελφή Μαρία, είσαι απολύτως βεβαία ότι Κύριος ο Θεός μας σου δίνει τον αδελφό Λευτέρη για σύζυγο, όπως ο Θεός έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του σαν νύμφη στολισμένη. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με τον λόγο του Ευαγγελίου ότι θα υποτάσσεσαι σε αυτόν κατά πάντα όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι δεν θα αυθεντεύεις τον άντρα σου αλλά θα ησυχάζεις
και θα σέβεσαι αυτόν όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα τον αγαπάς και θα είσαι ευπηθής για να μην βλασφημείται ο Λόγος του Θεού. Και τέλος, υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος, κατά την εντολή του Κυρίου, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Μετά την ομολογία σας αυτή, είστε πλέον σύζυγοι και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Ας προσευχηθούμε. Αλληλούια, Κύριε, να σε ευχαριστούμε, Χριστέ μας. Ευλογημένο μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ώρα και τη στιγμή, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά αυτή που έχουμε να είμαστε σε αυτό το γάμο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα δύο ευλογημένα αδέλφια μας, Κύριε, τον Λευτέρη και τη Μαρία. Εσύ οδήγησες τις καταστάσεις, Κύριε, και έφερες τον έναν δίπλα στον άλλον. Σε ευχαριστούμε για αυτό που έβαλες στην καρδιά τους, Κύριε Θεέ μας, αυτή την αγάπη, την οποία εσύ αυτή την ώρα θέλουμε να την εμπλουτίσεις, Κύριε, και να την κάνεις τελεία αγάπη, ευλογημένο Θεός, ώστε να συνδέσεις, Κύριε Θεέ μας, τους δύο αγαπημένους μας νέους με τον ιερό αυτό δεσμό του γάμου και να τους καταστήσεις μια ευλογημένη οικογένεια, Κύριε. Θέλουμε από αυτή την ώρα και για πάντα να τους ευλογείς τη ζωή τους, Κύριε, να είσαι μαζί τους, δίπλα τους, βοηθός τους, Κύριε Θεέ μας, και να στέκεσαι πάντα κοντά τους σε κάθε περίσταση, σε κάθε ανάγκη, σε κάθε δυσκολία, Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμεθα και αγαλόμεθα, Κύριε. Θέλουμε να τους βλέπουμε πάντα και να τους καμαρώνουμε, Κύριε Θεέ μας, και να λέμε ότι αυτό είναι ένα δημιούργημα δικό σου. Εσύ το έκανες με τον αδελφό μας τον Λευτέρη και την αδελφή Μαρία. Εσύ τους έκανες ένα σώμα, τους έκανες μία οικογένεια, Κύριε Θεέ μας. Να τους χαρίσεις καρπό ευλογημένο, Κύριε Θεέ μας, για να είναι πάντοτε, Κύριε Θεέ μας, στην παρουσία σου και στην δόξα σου. Τους αφιερώνουμε σε σένα, στη χάρη σου, Κύριε Θεέ μας, και είμαι βέβαιο ότι θα κάνεις πιο πολλά από αυτά που σου ζητάμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν, αλληλούια. Αλληλούια. Μπορούμε να καθίσουμε, παρακαλώ, να ψάλουμε και τον επόμενο ύμνο μας. Ύμνος 543. Ύμνος 543. Ο δημιούργε των πάντων αγαθών συγχώριγε ποιητή των πρωτοπλάστων, σε δοξάζουμε Θεέ. Συ δόρισε πλουσία τις ευχές τους νυμφί, τις ψυχές τους ένωσε, σφίσε στο γάμο στην Εδέμ τη θάλερα, ευλόγησες κατόπιν με το θαύμα στην Κανά. Συμφέρεσε πλουσιά τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Συγκετεύουμε, Πατέρα, με το πνεύμα σου ελθέ, και τους νέων ύμπους τούτους συ ευλόγησε Θεέ. Συγκετεύουμε, πλουσιά τις ευχές τους νηπίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Εδώ σ' αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής
και με στη ψυχή γαλήνιος ζου με επιγύση θε δόρισε πλουσιά τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε εδώ σε να πίστη δούλη του Χριστού σοι δυνάτε και μες στη ζωή τους όλοι να μούνε σε θέση δόρισε ασταθούμε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους για πάντα τις ψυχές τους ένωσε ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που είχαμε να είμαστε στο γάμο αυτό. Τώρα οι νεόνυμφοι πλέον θα σταθούν εδώ μπροστά και θα μπορείτε